Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων. Είμαι ο Νίκος Ρωσόπουλος και ακούτε την εκπομπή Ιατρικό Απόρριτο. Προσκεκλημένος για την τελευταία εκπομπή του 17, ο κύριος Ηλίας Τσιούλης, ειδικός πνευμονολόγος, εξειδικευόμενος αντικολογίας στο νοσοκομείο Παπανικολάου Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, το απόψινό θέμα της εκπομπής είναι λίγο σύνθετο. Θα ξεκινήσουμε με τα σύγχρονα προβλήματα στις μονάδες εντατικής θεραπείας και θα δούμε κάποια και θα προσεγγίσουμε μάλλον κάποια ιδιαίτερα θέματα όπως ο κεφαλικός θάνατος και δωρεάν οργάνων. Υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας για να θέσετε τις ερωτήσεις σας. Είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 2313-022-040, στο email radio@eoelas.org και η σελίδα μας στο Facebook Ιατρικό Απόρριτο. Την καλλιτεχνική επιμέλεια της εκπομπής όπως πάντα την έχει Στέλλα Χατζηγεωργίου. Στη ρύθμιση ο ήχου, ο Μίλτος Σταμούλης. Καλησπέρα κύριε Τσιούλη και ευχαριστούμε που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Καλησπέρα, η χαρά είναι δική μου. Ωραία. Πάμε αμέσως σε ερωτήσεις και θα ήθελα πρώτα να μας πείτε τι είναι η μονάδα εντατικής θεραπείας ή εν συντομία ΜΕΘ που το λέμε. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας είναι που εντάσσεται στα πλαίσια του κάθε νοσοκομείου. Να το πω όσο πιο απλά, είναι ο χώρος στον οποίο εισάγονται οι βαρέως πάσχοντες ασθενείς, οι ασθενείς οι οποίοι έχουν πολλαπλά προβλήματα δυσλειτουργίας των οργάνων τους και χρειάζονται μηχανική υποστήριξη σε ένα ή περισσότερα από τα ζωτικά τους, από τα ζωτικά τους όργανα. Ουσιαστικά είναι εξειδικευμένα τμήματα όπου εργάζεται εξειδικευμένο προσωπικό, οι ιατροί που έχουν την ειδικότητα της εντατικολογίας ή που εξειδικεύονται σε αυτήν. Και μπορούμε περαιτέρω να αναλύσουμε και ποιες ειδικότητες εμπλέκονται στην ειδικότητα της εντατικολογίας. Βεβαίως, αν θέλετε μπορείτε να μας αναφέρετε. Ναι βέβαια, επειδή το γνωστικό αντικείμενο της εντατικολογίας είναι πάρα πολύ ευρύ και είναι ουσιαστικά μία ειδικότητα. Τι είναι να γίνει στην Ελλάδα νομικά, αν το πάρουμε, θεωρείται εξειδίκευση. Εξειδίκευση μετά από κάποια κύρια ειδικότητα. Οι γιατροί οι οποίοι έχουν τελειώσει την ειδικότητα της παθολογίας, της πνευμονολογίας, της καρδιολογίας, της αναισθησιολογίας και νομίζω τον τελευταίο χρόνο και της νεφρολογίας, έχουν δικαίωμα να κάνουν τα χαρτιά τους για να προσληφθούν ως εξειδικευόμενοι πλέον, που είναι θέσεις ειδίκευσης, θύτευσης στην ειδικότητα της εντατικολογίας και να ολοκληρώσουν μετά από μια διετή, μετά από ένα διετή κύκλο την εξειδίκευση της εντατικολογίας. Αυτό είναι το νομικό πλαίσιο που ισχύει για την Ελλάδα. Βέβαια, στο εξωτερικό είναι λίγο διαφορετικά. Ας πούμε, στη Μεγάλη Βρετανία θεωρείται ξεχωριστή ειδικότητα που έχει άμεση σχέση με την επίγουσα ιατρική, δηλαδή έχει σχέση με τα επίγοντα για να το καταλάβει απλά ο κόσμος. Στην Αμερική οι πνευμονολόγοι ουσιαστικά γίνονται και εντατικολόγοι μετά από περίπου 7 χρόνια, ενώ στις βόρειες χώρες της Ευρώπης ισχύει ένα άλλο καθεστώς. Οι αναισθησιολόγοι ουσιαστικά γίνονται και εντατικολόγοι. Επομένως υπάρχουν διαφορετικά συστήματα, διαφορετικές προσεγγίσεις γύρω από ένα γνωστικό αντικείμενο της ιατρικής που έχει πολύ μεγάλη σχέση με αυτό που λέμε βαρέως πάσχων ασθενείς, ασθενείς με πολλαπλά προβλήματα. Για να το καταλάβει απλά ο κόσμος, είναι ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται στο μετέχνιο μεταξύ ζωής και θανάτου και χρειάζονται άμεση υποστήριξη των ζωτικών τους λειτουργιών και κυρίως αυτό που λέμε monitoring, δηλαδή παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών της καρδιάς, των πνευμών, των νεφρών κτλ. Κύριε Τσιούλη, θα ήθελα να μας κάνετε μια ιστορική αναδρομή της εντατικολογίας και πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ειδικότητα και ποιο είναι το πιθανό μέλλον της. Τι περιμένουμε? Η εντατικολογία πραγματικά είναι μια μαγική ιατρική ειδικότητα η οποία ουσιαστικά ξεφεύγει και από τα πλαίσια του ιατρικού λειτουργήματος, γιατί έχει άμεση σχέση με τη μάχη μεταξύ ζωής και θανάτου.
Ουσιαστικά σαν τα πρώτα ψήγματα της ειδικότητας βρίσκουμε από τις αρχές του 20ου αιώνα και από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, στον οποίο είχε επιχειρηθεί η προσπάθεια να διατηρήσουν στη ζωή βαριά τραυματισμένους στρατιώτες με τη βοήθεια πρόδρομων μορφών των σύγχρονων αναπνευστήρων, δηλαδή να υποστηρίξουν το αναπνευστικό τους και να δώσουν έτσι μια παράταση ζωής για να μπορέσουν να κρατήσουν τους στρατιώτες αυτούς στη ζωή. Αλλά κυρίως η έναρξή της ιστορικά ανάγεται στο 1953, τότε που στην Ευρώπη και κυρίως η Βόρεια Ευρώπη είχε ενεσκύψει μια επιδημία πολυμελίτιδος. Αυτή η ασθένεια, η οποία χάρη στον εμβολιασμό είχε εξαφανιστεί τα τελευταία χρόνια, ήταν μια πολύ βαριά ασθένεια, η οποία χτυπούσε κυρίως νεανικό και παιδικό πληθυσμό και με πολύ μεγάλη θνησιμότητα. Και επίσης, όσοι κατέφεραν και επιβίωναν από αυτή την ασθένεια είχαν πολλά προβλήματα με παραλύσεις, παραπληγίες, τετραπληγίες και κινητικά προβλήματα. Ας πούμε, π.χ. η σύζυγος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη είχε προσβληθεί από αυτή την νόση και γι' αυτό το λόγο είχε και αυτά τα κινητικά προβλήματα. Το 1953 λοιπόν έχουμε μια επιδημία πολυμελίτιδος στη Βόρεια Ευρώπη και εκεί οι Δανείοι ιατροί, οι Δανείοι αναισθησιολόγοι βρίσκουν λύσεις στο πρόβλημα που είχε προκύψει λόγω του ότι η προσβολή, ας πούμε, του νευρικού συστήματος αυτών των ασθενών έφερνε αυτό που λέμε τα πνευστική ανεπάρκεια, δηλαδή δεν μπορούσαν να πνεύσουν αυτοί οι άνθρωποι παράλληλα οι μυς που υποβοηθούν και την αναπνοή, και είχαν εφεύρει αυτό που ονομάστηκε σιδηρών πνεύμων, δηλαδή κάποιοι μεγάλοι θάλαμοι μέσα στους οποίους μπαίνανε οι ασθενείς και ουσιαστικά ασκούσανε πίεση και που είχε σαν συνέπεια να ανεβοκατεβαίνει ο θώρακας και να γίνονται οι υποτυπώδεις αναπνευστικές κινήσεις που βοηθούσαν να έχουν τον κατάλληλο αερισμό και να διατηρηθούν στη ζωή αυτοί οι ασθενείς μέχρι που να μπορέσει να περάσει την οξία φάση της νόσου και να σταθεροποιηθεί και να βγει από εκεί. Μάλιστα, πάρα πολλοί Δανείοι, Σουηδοί και Νορβηγοί γιατροί σε φοιτητικά τους χρόνια είχαν βοηθήσει εθελοντικά εκεί, γιατί πολλές φορές αυτοί οι μηχανικοί πνεύμονες χρειαζόταν χειροκίνητη υποστήριξη από αυτούς. Και μάλιστα θα έχει ενδιαφέρον πραγματικά, υπάρχουν στο ίντερνετ αφηγήσεις αυτών των ασθενών, πως επί ώρες, ας πούμε, κρατούσαν στη ζωή συνανθρώπους τους. Αυτή ήταν η απαρχή μιας καινούργιας ειδικότητας, γιατί ουσιαστικά η εντατικολογία ξεκίνησε με τη μηχανική υποστήριξη της αναπνοής. Στη συνέχεια εφευρέθηκαν, ανακαλύφθηκαν καινούργιοι αναπνευστήρες οι οποίοι βοηθούσαν το αναπνευστικό να έχει μια φυσιολογική λειτουργία στην οξία φάση της νόσου. Η επιστήμη προχώρησε, οι αναπνευστήρες τελειοποιήθηκαν και συνέχεια είχαμε τη δυνατότητα στη δεκαετία του 60 να έχουμε και το μόνιτορ της καρδιάς, όπου παρατηρούσαμε τις δυνητικά επικίνδυνες αριθμίες που μπορούσαν να συμβούν από την καρδιά και να επέμβουμε και να αποκαταστήσουμε την καρδιακή λειτουργία και παράλληλα να έχουμε μια πλήρη επισκόπηση, ας πούμε, των ζωτικών λειτουργιών του οργανισμού για να βοηθήσουμε τον ασθενή να διατηρηθεί στη ζωή. Ουσιαστικά αυτό που λέμε μονάδα εντατικής θεραπείας έχει παγιωθεί μετά τη δεκαετία του 80 στην Ευρώπη και τέλη δεκαετίας του 80 έρχεται πλέον και στην Ελλάδα. Οι πρώτες εντατικές ιδρύονται στην Αθήνα και είναι πολύ ωραίο αυτό που θα πω στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, στην εντατική μονάδα στην οποία θητώ. Είναι ουσιαστικά η πρώτη μονάδα εντατικής θεραπείας στη Βόρεια Ελλάδα. Και ίσως είναι σημαντικό να αναφέρω και το όνομα του γιατρού που ξεκίνησε την εντατική θεραπεία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Ήταν μάλλον ο κύριος Ρίγκος, ο οποίος εξειδικεύτηκε στο εξωτερικό, είχε ταξιδέψει στη Σουηδία, είχε παρακολουθήσει το πώς λειτουργούν οι μονάδες εντατικής θεραπείας στην Ευρώπη και είχε φέρει τα πρωτόκολλα και τον κανονισμό λειτουργίας καθώς και το μηχανικό εξοπλισμό. Και έτσι ξεκίνησε η περιπέτεια των μονάδων εντατικής θεραπείας και στην Ελλάδα. Δειλά στην αρχή από ανθρώπους οι οποίοι εντάχθηκαν στο σύστημα των μονάδων με πολύ πολύ
αγάπη για αυτό και με συνεχή προσπάθεια να βελτιώνονται και να προσφέρουν το καλύτερο για τους βαρέως πάσχοντες ασθενείς. Τα τελευταία χρόνια με την πρόοδο της επιστήμης οι μάδες εντατικής θεραπείας έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Έχει συσσωρευτεί πολύ γνώση και υπάρχουν πρωτόκολλα αντιμετώπισης όλων των ασθενειών, καθώς και πρωτόκολλα τα οποία καθορίζουν τη δομή της λειτουργίας της μονάδας. Οι μονάδες, ξέρετε, η λειτουργία τους είναι καθορισμένη ακόμα και την απόσταση που θα έχει το ένα κρεβάτι από το άλλο του ασθενή, καθώς και την ποσότητα αλλαγής του αέρα που θα πρέπει να υπάρχει αναλεπτό της ώρας. Επομένως, ξεκινώντας από τέτοιες λεπτομέρειες μέχρι και πιο σύνθετες, το πώς αντιμετωπίζεις, ας πούμε, ένα συμπτικό σοκ που είναι ή ένα καρδιογενές σοκ ή πιο βαριές ασθένειες. Υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα τα οποία ακολουθούν οι ιατροί, συγκεκριμένα νοσηλευτικά πρωτόκολλα, υπάρχει καθορισμένος αριθμός των απαραίτητων νοσηλευτών που θα πρέπει να έχουν υπευθύνη τους ασθενείς και επίσης συγκεκριμένος αριθμός ιατρών που θα πρέπει να υπάρχουν σε κάθε μονάδα με βάση πάντα τον αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται σε αυτές. Και να μην ξεχνάμε ότι η εντατικολογία έχει άμεση σχέση με αυτό που λέμε βαρέως πάσχων ασθενείς. Ασθενείς ο οποίος ένα ή περισσότερο του όργανα υπολειτουργούν ή έχουν καταρρεύσει. Πριν ανακαλυφθούν οι μονάδες εντατικής θεραπείας και πριν προχωρήσει η ιατρική επιστήμη και η τεχνολογία τόσο, οι ασθενείς αυτοί δυστυχώς ήταν καταδικασμένοι στο να πεθάνουν. Πλέον με τα μέσα που μας δίνει η τεχνολογία και η ιατρική επιστήμη, ας πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτούς τους ασθενείς καταφέρνουν και βγαίνουν από τις μάδες εντατικής θεραπείας και ζουν και συνεχίζουν να απολαμβάνουν τη ζωή τους. Κύριε Τσιγλή, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο υπάρχει μια ψυχική φόρτιση των εργαζομένων. Και έχω περιστατικό από νοσηλευτή που δούλευε σε μονάδα εντατικής θεραπείας που έλεγε ότι μετά το πέρας του ωραρίου του και για αρκετή ώρα μετά άκουγε τα μόνιτορ να βγουν στα αυτιά του. Ναι, σίγουρα έχει καταγραφεί αυτό. Υπάρχει όντως ψυχική επιβάρυνση των εργαζόμενων που δουλεύουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας και αυτό έχει άμεση σχέση ή μάλλον μπορούμε να το χωρίσουμε σε διάφορες κατηγορίες. Καταρχάς είναι, όπως είπατε, είναι ένας χώρος όπου δεν σταματάει η λειτουργία από τα 24 ώρες στο 24 ώρο. Υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι θα επιδεινωθούν από ώρα σε ώρα, κάποιος θα κάνει έφραγμα, κάποιος ανακοπή, κάποιος θα γίνει συμπτικός, κάποιος θα γίνει αιμοδυναμικά σταθής, τα monitor χτυπούν, ασθενείς έρχονται, καινούργια ασθενείς φεύγουν. Επομένως, υπάρχει έτσι αρκετός θόρυβος που επιβαρύνει πολλές φορές την υγεία των εργαζομένων, αν αυτό συσσωρευτεί έτσι σε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Από την άλλη, υπάρχει και το συγκινησιακό φορτίο που κανείς, ας πούμε, έχει να αντιμετωπίσει δουλεύοντας στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Μην ξεχνάμε ότι είναι ασθενείς πολύ βαριά, κάποιοι από αυτούς καταλήγουν, κάποιοι είναι σε πολύ πολύ κρίσιμη κατάσταση, έρχονται οι συγγενείς, ενημερώνονται οι συγγενείς, είναι ο άνθρωπός τους, πονάνε για αυτόν και όλο αυτό μεταφέρεται και στο προσωπικό που δουλεύει εκεί. Υπάρχουν μέθοδοι και πρωτόκολλα τα οποία για να προσπαθήσουμε να λατώσουμε όλο αυτό το φορτίο από το προσωπικό και τα οποία ακολουθούνται πολλές φορές και με αρκετά καλό αποτέλεσμα. Υπάρχει βέβαια και αυτό που τα τελευταία χρόνια ακούγεται, το burnout syndrome, το σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης, επειδή πολλές φορές ειδικότερα στους νοσηλευτές στα ωράρια είναι κυκλικά, να αλλάζονται μέρες με τη νύχτα κτλ. Κάποια στιγμή το προσωπικό μπορεί να φτάσει αυτό στα πλαίσια εξουθένωσης, με αποτέλεσμα να έχει ένα εκνευρισμό, μια διαρκή κόπωση, να μην μπορεί να κοιμηθεί κτλ. Τα τελευταία χρόνια όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση και πλέον και η Ελλάδα έχει ακολουθήσει διάφορες
έχει θεσπίσει μάλλον διάφορους κανονισμούς ως προς το ωράριο που θα πρέπει να δουλεύουν οι εργαζόμενοι, το οποίο πρέπει να ακολουθείται πιστά, τα ρεπό τα οποία πρέπει να παίρνουν. Και νομίζω ότι οι μονάδες εντατικής θεραπείας, τουλάχιστον εκεί που δουλεύω, είναι όλα αυτά ακολουθούνται πιστά, γιατί είναι πολύ σημαντικό το προσωπικό που δουλεύει σε ένα τόσο απαιτητικό χώρο να έχει και τη δύναμη και το ψυχικό σθένος και την υγεία ώστε να προσφέρει το καλύτερο που μπορεί. Η απώλεια ενός ασθενούς πόσο επηρεάζει το προσωπικό, δεδομένου ότι κάποιοι ασθενείς νοσηλεύονται για μεγάλο χρονικό διάστημα στις εντατικές και μπορεί να υπάρξει κάποια σύνδεση? Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια το ότι πολλές φορές κάποιος που δενόμαστε με τους ασθενείς και πολλές φορές η απώλεια είναι αρκετά δύσκολη, όχι μόνο για τους συγγενείς αλλά και για μας. Ναι, δεν ξέρω, δεν μπορώ να απαντήσω ας πούμε σε αυτό. Θα πω από την προσωπική μου πείρα ότι πολλές φορές αυτό που μαθαίνει κάποιος που θα δουλέψει στις μονάδες εντατικής θεραπείας είναι το ότι καταλαβαίνει το πόσο σημαντική είναι η ίδια ζωή, βλέποντας έτσι βαριές καταστάσεις, φεύγοντας από εκεί, δηλαδή σου φαίνεται εντελώς μάταιο το να διαμαρτυρηθείς για το λογαριασμό της ΔΕΗ ή το ότι να πεις ότι η ομάδα μου έχασε ή άλλα έτσι μικροπροβλήματα που συνθέτουν τη ζωή. Και πολλές φορές προσπαθείς μέσω έτσι το φιλοσοφείς και προσπαθείς να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς για να προσφέρεις αυτούς, για να προσφέρεις τους ασθενείς. Εξαρτάται βέβαια από το χαρακτήρα. Κάποιοι λειτουργούν περισσότερο με το σύστημα, κάποιοι λειτουργούν περισσότερο με τη λογική. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό για να μπορείς να αποδίδεις και να είσαι χρήσιμος σε αυτούς τους ασθενείς, να μπορείς να ελέγχεις τα συναισθήματά σου, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει το να χάνεις την ίδια σου την ανθρωπιά. Οι διαχωριστικές γραμμές είναι λεπτές. Επομένως, πιστεύω ότι ωφελούν και διάφορες άλλες δραστηριότητες, όπως το να διατηρεί κανείς υγεία στο σώμα, το γυμναστική π.χ., το περπάτημα, η συνάντηση με φίλους, ή το διάβασμα, κάποιος άλλος βοηθάει και η φιλοσοφία, η τέχνη, ο κινηματογράφος, ό,τι βοηθάει τον καθένα. Κύριε Τσικουλή, υπάρχει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό? Εντάξει, η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δυστυχώς περνάει αυτή την περίοδο της οικονομικής κρίσης, η οποία έχει επηρεάσει όλους τους τομείς. Το σημαντικό είναι ότι επειδή είναι τόσο νευραλγικοί τομείς οι μονάδες εντατικής θεραπείας, έχουν επηρεαστεί λιγότερο, αν το θέλετε, από άλλα τμήματα του συστήματος υγείας. Γίνεται μια προσπάθεια να έχουν όσο μεγαλύτερη επάρκεια γίνεται σε μηχανικό εξοπλισμό, σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί είπαμε ότι είναι πολύ σημαντικός ακόμα και ο αριθμός των γιατρών και των νοσηλευτών που θα δουλεύουν. Αν ένας νοσηλευτής έχει 3 ασθενείς αντί για 2, αυτό θα αυξήσει τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Επομένως, σε τέτοιους τομείς όπως είναι οι μονάδες εντατικής θεραπείας, δεν είναι χώροι που μπορεί να γίνει εξοικονόμηση χρημάτων. Πιστεύω και αυτό που έχω δει ότι δεν έχω παρατηρήσει αν υπάρχει υλικών που έχει παρατηρηθεί σε άλλες κλινικές ή οτιδήποτε τέτοιο. Γίνεται μια προσπάθεια να έχουν πληρότητα οι μονάδες και πιστεύω ότι την προσωπική μου εμπειρία σαν εξειδικευόμενος ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με αυτό. Επαρκούν κλίνες στην Θεσσαλονίκη των εντατικών και γενικά στην υπόλοιπη Ελλάδα? Κοιτάξτε, στην Αμερική τα τελευταία χρόνια μειώθηκαν οι νοσοκομιακές κλίνες στο σύνολό τους και η νοσηλεία των ασθενών, αλλά έχουν αυξηθεί οι κλίνες στις μονάδες εντατικής θεραπείας, γιατί ο πληθυσμός γυράσκει, τα νοσήματα, τα χρόνια νοσήματα αυξάνονται, υπάρχει αρκετή νοσηρότητα, ειδικότερα σε προχωρημένες ηλικίες, επομένως χρειάζεται και στήριξη πολλές φορές με τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Γι' αυτό έχουν αυξήσει τον αριθμό των θέσεων στις μονάδες. Και στην Ευρώπη έχει παρατηρηθεί κάτι ανάλογο. Στην Ελλάδα υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός θέσεων στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Βέβαια, υπάρχει μια άλλη παράμετρος, ότι λόγω έλλειψης προσωπικού, όπως είπαμε, η αναλογία δεν πρέπει ποτέ να ξεπεραστεί. Δηλαδή, να βάλεις ένα νοσηλευτή, ένα 5 ασθενείς, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Θα πρέπει να είναι ένα 2 ασθενείς. Επομένως, υπάρχουν γύρω στις 150 με 160 κρεβάτια τα οποία είναι κλειστά για αυτό το λόγο.
Σίγουρα υπάρχει μεγάλη ανάγκη και πιστεύω ότι στο μέλλον θα αυξηθούν οι θέσεις στις μονάδες συντακτικής θεραπείας. Βέβαια αυτό το θέμα είναι και κοινωνικό και πολιτικό, δεν απαιτείται μόνο από τους εργαζόμενους. Γνωρίζετε ποιος είναι ο μέσος χρόνος νοσηλείας σε μια εντατική ενός ασθενού? Εξαρτάται. Δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει συγκεκριμένος μέσος όρος νοσηλείας. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Καταρχάς, το αίτιο, για ποιο λόγο ο ασθενής έχει έρθει στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Οι πολυτραυματίες, είναι κάποιο χειρουργείο το οποίο ήρθε για να το παρακολουθήσουμε και όταν σταθεροποιηθεί να ξυπνήσει και να φύγει. Είναι κάποιος ασθενής με βαριά καρδιακή ανεπάρκεια ή κάποιος ασθενής με χρόνια προφρακτική πνευμονοπάθεια που ουσιαστικά ανεπαρκεί το αναπνευστικό του σύστημα και πρέπει να παραμείνει εκεί. Ανάλογα με το αίτιο έχει σχέση και το χρονικό διάστημα το οποίο θα παραμείνει. Και βέβαια η συνοσηρότητα. Ασθενείς με 2-3 βαριά νοσήματα, αυτοί έχουν περισσότερο διάστημα, χρειάζονται μεγαλύτερο διάστημα παραμονής μέχρι να σταθεροποιηθούν, να μην έχουν ανάγκη μηχανικής υποστήριξης σε κανένα ζωτικό τους όργανο για να μπορέσουν να πάνε να συνεχίσουν την νοσηλεία τους σε ένα απλό τμήμα. Μάλιστα. Θα ήθελα να μου πείτε τι συμβαίνει με τα περιστατικά που χρειάζονται μακρά φροντίδα. Εννοείται για τους, για τους ασθενείς οι οποίοι παραμένουν νοσηλευόμενοι στις μονάδες για 1, 2, 3 μήνες και στη συνέχεια καταφέρουν να σταθεροποιηθούν και βγαίνουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να υπάρχουν ειδικοί χώροι μέσα στο νοσοκομείο που λέγονται μονάδες αυξημένης φροντίδας, όπου ναι μεν δεν έχουμε τον εξοπλισμό που απαιτείται σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά εντούτοις υπάρχει πάλι εξειδικευμένο προσωπικό, υπάρχουν φυσιοθεραπευτές, νοσηλευτές, οι οποίοι θα περιθάλψουν τον ασθενή μέχρι που να είναι έτοιμος να πάει στο τμήμα, στο απλό τμήμα, ώστε να συνεχίσει την νοσηλεία του εκεί. Δυστυχώς η Ελλάδα υστερεί σε αυτό το τομέα, δεν υπάρχουν τόσες πολλές μονάδες αυξημένης φροντίδας. Γενικότερα υπάρχει συζήτηση ώστε να αυξηθούν οι μονάδες αυξημένης φροντίδας για να υπάρχει η δυνατότητα καλύτερης παροχής φροντίδας σε αυτούς τους χρονίους πάσχοντες ασθενείς. Όταν λέμε χρονίους πάσχοντες ασθενείς, εννοούμε ότι αν κάποιος ασθενής παραμείνει σε καταστολή, διασωληνωμένος σε ένα πνευστήρα πάνω από ένα χρονικό διάστημα, πάνω από 10 με 12 μέρες, ουσιαστικά μεταπίπτει σε αυτό που λέμε βαρέως πάσχων ασθενής, όπου είναι μια κλινική οντότητα. Μια κλινική οντότητα στην οποία το πλέον αρχίζει και ανεπαρκεί και το ανοσοποιητικό του σύστημα, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια αδιάχυτη φλεγμονή σε όλο το σώμα. Παράλληλα, αν φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος παραμένει ακινητοποιημένος για 2 ή περισσότερες εβδομάδες, μπορείτε να φανταστείτε ότι το μυϊκό του σύστημα αδρανοποιείται πλήρως. Επομένως, αυτοί οι άνθρωποι όταν βγαίνουν από τη μονάδα έχουν και πολύ βαριά μυοπάθεια. Επομένως, χρειάζονται εξειδικευμένη χορήγηση, εξειδικευμένη υποστήριξη με φυσιοθεραπευτές, με κινησιοθεραπεία, ειδικές θεραπείες, ώστε να μπορέσει το μυϊκό του σύστημα να επανέλθει στην πρωτύτερα κατάσταση. Οι μονάδες αυξημένης φροντίδας είναι επίσης ένας πολύ σημαντικός χώρος που πιστεύω ότι στην Ελλάδα χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση ως προς αυτό. Κύριε Τσιγιούλη, πόσο συχνά έχουμε λοιμώξει σε μια εντατική? Το φαινόμενο δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Γενικότερα είναι πολύ συχνές αυτό που λέμε ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις και στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη και στην Αμερική και παγκόσμια. Το πρόβλημα με τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις που συμβαίνουν όχι μόνο στις εντατικές, αλλά και στα άλλα τμήματα, π.χ. στη χειρουργική κλινική, στην πνευμονολογική κλινική, στην καρδιολογική κλινική, έχει να κάνει σχέση με μια κακή τακτική που ακολουθήσαμε εμείς οι γιατροί τις τελευταίες δεκαετίες. Θυμηθείτε ότι δεν είναι μακριά ο καιρός που υπήρχαν γιατροί που γράφαν αντιβίωση και για το απλό κρυολόγημα ή
που ο απλός κόσμος είχε στο σπίτι το αντιβιώσεις και μόλις δεν ένιωθε καλά ξεκινούσε μια αντιβίωση, την έκοβε όποτε ήθελε, με αποτέλεσμα με αυτή την τακτική, ξέρετε, τα μικρόβια αποκτούν ανοχή σε διάφορα αντιβιωτικά, έτσι γίνονται πιο ανθεκτικά. Το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι πλέον οι φαρμακοβιομηχανίες δεν έχουν τη δυνατότητα ανακάλυψης τόσων πολλών αντιβιωτικών. Έχουν αρχίσει να στερεύουν οι πηγές μας και τα καινούργια αντιβιωτικά ολοένα και λιγοστεύουν. Με αποτέλεσμα το να καίμε με αυτή την τεχνική παλιά παραδοσιακά και αποτελεσματικά αντιβιωτικά έχει οδηγήσει στη δημιουργία ανθεκτικών μικροβίων που δεν τα πιάνουν πολλά από τα αντιβιωτικά τα οποία χρησιμοποιούμε και τα οποία ευθύνονται για αυτές τις νοσοκομιακές λοιμώξεις. Παράλληλα, οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται στις μονάδες παρουσιάζουν ελάττωση, επιδείνωση του ανοσοποιητικού τους συστήματος. Το ανοσοποιητικό τους δεν είναι σαν το δικό σας, σαν το δικό μου. Υπολειτουργεί και υπάρχουν πολλές αιτίες για αυτό. Με συνέπεια αυτά τα μικρόβια να δημιουργούν πιο συχνά λοιμώξεις σε αυτούς από ό,τι π.χ. στο προσωπικό που εργάζεται και εκτίθεται σε αυτά τα μικρόβια. Γίνονται προσπάθειες, έχει υιοθετηθεί συγκεκριμένα πρωτόκολλα τα οποία ακολουθεί το προσωπικό, οι νοσηλευτές, οι ιατροί, οι φυσιοθεραπευτές, ώστε να μειωθεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα των νοσοκομιακών λοιμώξεων, το οποίο όμως επαναλαμβάνω ότι στην Ελλάδα δεν είναι μεγαλύτερο από ότι στην Ευρώπη ή στην Ευρώπη. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο και έχει σχέση με αυτό που προανέφερα, την κακή χρήση των αντιβιωτικών και παράλληλα το ότι το ανοσοποιητικό σύστημα των ανθρώπων που νοσηλεύονται σε εντατική αρχίζει υπολειτουργεί. Φανταστείτε ότι είναι ένας άνθρωπος ακίνητος επί πολλές ημέρες. Προφανώς, αν έχει κάνει ένα μεγάλο χειρουργείο στην κοιλιά, δεν μπορεί να λάβει τροφή από το έντερο. Με αποτέλεσμα, το έντερό του, στο οποίο φιλοξενείται ένας πολύ μεγάλος αριθμός μικροβίων, δισεκατομμυρίων μικροβίων, τρισεκατομμυρίων, τα οποία είναι ωφέλιμα τα περισσότερα για τον, για τον ανθρώπινο οργανισμό, και σε αυτές τις περιπτώσεις αρχίζει λατώνεται ο αριθμός των καλών μικροβίων και έρχονται διάφορα άλλα μικρόβια τα οποία είναι βλαβερά για τον ανθρώπινο οργανισμό, αρχίζουν να πολλαπλασιάζονται και μπορούν μέσω του εντέρου να οδηγήσουν στην εμφάνιση κάποιας λίμωξης. Σε αυτό το σημείο θα αναγκαστώ λίγο να σας κόψω. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ξανά σε λίγα λεπτά μαζί σας. Ξανά κοντά σας, υπενθυμίζω ότι έχουμε καλεσμένο τον κύριο Τσιούλη Ηλία, που είναι ειδικός πνευμονολόγος, εξειδικευόμενος εντατικολογίας στο νοσοκομείο Παπανικολάου και μετεκπαιδευτής στο εξωτερικό. Κύριε Τσιούλη, πάω κατευθείαν στην επόμενη ερώτηση. Και λέγαμε για τις λοιμώξεις και θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι αιτίες των ενδοσοκομιακών λοιμώξεων. Νομίζω αυτά τα οποία προανέφερα προηγουμένως, ότι η κακή χρήση των αντιβιωτικών τα τελευταία χρόνια και μέσα νοσοκομεία και εκτός νοσοκομείων, το ότι έχει αναπτυχθεί έτσι ένας μεγάλος αριθμός πολυανθεκτικών μικροβίων που δεν τα πιάνουν οι προηγούμενες ή πιο κοινές αντιβιώσεις, και επίσης μια άλλη αιτία είναι το ότι οι ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται επί μακρών στις μονάδες εντατικής θεραπείας, το ανοσοποιητικό του σύστημα ξασθενεί, με αποτέλεσμα να είναι πιο ευάλωτο στην εμφάνιση τέτοιων λοιμώξεων. Παράλληλα, επειδή δυσλειτουργεί ουσιαστικά, δυσλειτουργούν όλα τα όργανα του σώματος, ανέφερα έτσι το μηχανισμό γρήγορα που μπορούν να δημιουργήσουν λοιμώξεις βακτήρια τα οποία βρίσκονται στο έντερο του ασθενή. Επίσης, ένας ασθενής ο οποίος είναι διασωληνωμένος, οι εκρήσεις του δεν αποβάλλονται από τους πνεύμονες με τον φυσιολογικό τρόπο, με αποτέλεσμα συσσωρεύονται και μπορούν να δημιουργούν πνευμονίες. Με τον ίδιο μηχανισμό μπορεί να αναπτύξει κάποιος και
παρενοκολπίτιδες και αντίστοιχες λοιμώξεις. Επομένως είναι πολλά τα αίτια. Εμείς και η Εντατικολογική Εταιρεία Ελλάδος προσανατολίζεται στο να υπάρχει συγκεκριμένοι κανόνες προσέγγισης του ασθενή και υπάρχουν σαφείς οδηγίες για το προσωπικό, το πώς αρχίζεται τους ασθενείς, ώστε να μην αποτελεί το προσωπικό μεσολαβητικό κρίκο για την μεταφορά παθογών μικροβίων από τον ένα ασθενή στον άλλον. Πράγμα το οποίο πριν από 20-30 χρόνια συνέβαινε. Με αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί και αυτά τα πρωτόκολλα, έχει ελαττωθεί με ένα αριθμό των νοσοκομιακών λοιμώξεων. Εν τούτης, δυστυχώς τα μικρόβια τα οποία έχουν αναπτυχθεί, τα οποία είναι πλέον πολύ ανθεκτικά στα αντιβιωτικά, αυτό αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα για τις μονάδες συντατικής θεραπείας και μία πρόκληση για την φαρμακολογική έρευνα για να ανακαλύψει πιο ισχυρά αντιβιωτικά. Αλλά αν κανείς θα μπορούσε να κάνει ένα παραλληλισμό, έτσι όπως είναι η οικολογική καταστροφή, έχουμε μια αντίστοιχη καταστροφή στο θέμα αυτό, γιατί οι πηγές από όπου παίρναμε τα καινούργια αντιβιωτικά διαρκώς ελαττώνονται και τα μικρόβια γίνονται πιο ισχυρά. Επομένως χρειάζεται συνετή διαχείριση των αντιβιωτικών και από τους γιατρούς οι οποίοι συνταγογραφούν τα αντιβιωτικά αλλά και από τους ασθενείς οι οποίοι θα πρέπει να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες. Το ότι ξεκινάω αντιβιωτικό γιατί είμαι κρυωμένος χωρίς να πάρω ιατρική οδηγία ή μου είπε ο γιατρός να πάρω αυτή την αντιβίωση και νιώθω καλύτερα στις 3 μέρες και σταματώ την αντιβίωση είναι λάθη τα οποία οδηγούν στη δημιουργία πολυανθεκτικών μικροβίων. Ωραία. Κύριε Τσιγκλή, θέλω να πάω σε ένα άλλο μεγάλο θέμα, τον εγκεφαλικό θάνατο. Θα ήθελα από τη δικιά σας πλευρά να μου τον ορίσετε. Και επίσης θέλω να σας αναφέρω ότι υπάρχουν και θεολογικές ενστάσεις για τον ορισμό του εγκεφαλικού θανάτου. Δηλαδή, η ορθόδοξη πίστη μας θεωρεί δολοφονία την αποσωλήνωση ενός ασθενούς κατά την αιτιολογία λήψη οργάνων. Δεν νομίζω ότι η ορθόδοξη πίστη και η επίσημη εκκλησία έχει ενστάσεις ως προς αυτό. Υπάρχει συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο από το οποίο έχει οριστεί με νόμο του κράτους και συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο ακολουθείται παγκόσμια από τους γιατρούς της Ευρώπης, της Αμερικής και όλου του κόσμου. Δεν κατάλαβα την ερώτησή σας, τι είναι εγκεφαλικό θάνατο. Ναι, να μου ορίσει τον εγκεφαλικό θάνατο. Λοιπόν, ο εγκεφαλικός θάνατος είναι αυτό που λέμε μη αναστρέψιμο βαθύ κόμμα που απουσιάζει πλήρως λειτουργία ενός τμήματος του εγκεφάλου που ονομάζεται στέλεχος. Το στέλεχος είναι ένα υπερπολύτιμο τμήμα του εγκεφάλου υπεύθυνο για τις ζωτικές λειτουργίες, την καρδιακή λειτουργία και τη λειτουργία του αναπνευστικού. Επομένως η μη αναστρέψιμη βλάβη του στέλεχους έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε κατάργηση των ζωτικών λειτουργιών της αναπνοής και της καρδιακής λειτουργίας, γεγονός που είναι μη συμβατό με τη ζωή. Παράλληλα το στέλεχος συνδέεται και με το φλοιό του εγκεφάλου και έχει άμεση σχέση και σε λειτουργίες του ανώτερου φλοιού όπως είναι η σκέψη, η συνείδηση, η μνήμη. Ουσιαστικά και αυτές με τη βλάβη του στέλεχους παθαίνουν ένα πολύ ισχυρό πλήγμα και ουσιαστικά καταργούνται. Η βλάβη του εγκεφαλικού στέλεχους οδηγεί μέσα σε λίγες ώρες, η ολική βλάβη, η καταστροφή δηλαδή του εγκεφαλικού στέλεχους οδηγεί μέσα σε λίγες ώρες ολόκληρο τον εγκέφαλο σε νέκρωση και μετά από μερικές ώρες και οδηγεί και στο σωματικό θάνατο. Σταματάει η καρδιακή λειτουργία, δεν έχουμε αναπνευστική λειτουργία και ο ασθενής πεθαίνει. Υπάρχει σαφής ορισμός, ιατρικός ορισμός, ο οποίος είναι παγκόσμιο αποδεκτός, πλήρως τεκμηριωμένος, αποδεκτός από την ιατρική κοινότητα. Και αυτός είναι ο ορισμός του εγκεφαλικού θανάτου, τον οποίο αποδεχόμαστε. Τώρα, στις μονάδες συντατικής θεραπείας που έρχονται πολύ
πολύ ασθενείς με πολύ βαριές κακώσεις κρανιοκεφαλικές μετά από ατυχήματα ή πολύ μεγάλα ισχυμικά εγκεφαλικά επεισόδια, πολύ μεγάλες εγκεφαλικές αιμορραγίες ή άλλες περιπτώσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε ανάπτυξη εγκεφαλικού ειδήματος, μπορεί αυτά να οδηγήσουν σε μη ανεπιστρεπτή βλάβη, καταστροφή του εγκεφαλικού στελέχους, που αυτό σημαίνει ότι ο ασθενής είναι πλέον εγκεφαλικά νεκρός. Επομένως, αυτό το οποίο θα πρέπει λίγο, επειδή είναι λεπτές ισορροπίες, και έτσι να αναλύσουμε, είναι το ότι όταν δεν υπάρχει εγκέφαλος, έχει πεθάνει ο εγκέφαλος, δεν υπάρχει και πλέον και ζωή. Γιατί ναι μεν διατηρείται κάποιες ώρες η αναπνευστική λειτουργία, αλλά αυτό είναι με τεχνητά μέσα. Ο ασθενής αναπνέει με τον αναπνευστήρα. Και επίσης μπορεί να υπάρχει καρδιακή λειτουργία, η οποία επίσης υποστηρίζεται φαρμακευτικά. Αυτά μετά όμως από λίγες μέρες, λίγες ώρες, ουσιαστικά καταργούνται. Επομένως, ο εγκεφαλικός θάνατος σημαίνει θάνατος εγκεφάλου και σωματικός θάνατος. Αυτός θα πρέπει να είναι, να γίνει κατανοητό. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει κατανοητό. Τώρα, τι εννοείται, γιατί από διασωλήνωση κάτι αναφέρατε για την Εκκλησία? Γενικά υπάρχουν ενστάσεις πώς το βλέπει η Εκκλησία, και άμα αποσυνδέουμε κάποιον ασθενή για να πάρουμε τα όργανα. Οι οδηγίες λένε, και είναι οδηγίες, διεθνείς οδηγίες, τις οποίες ακολουθούμε, ακολουθεί η εντατικολογική εταιρεία και εδώ, και ότι εφόσον γίνει διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου, η οποία δεν είναι μια εύκολη περίπτωση. Για να γίνει διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου, πρέπει να υπάρχουν τρεις ειδικοί γιατροί. Ένας νευρολόγος, ένας νευροχειρούργος, ένας αναισθησιολόγος που να έχει προπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη από τη λήψη της ειδικότητας, και ο θεράπων εντατικολόγος. Και αυτοί θα κάνουν διάφορα ειδικά τεστ. Μην πω τώρα, γιατί είναι πολύ ιατρική ορολογία. Συγκεκριμένα τεστ τα οποία θα πρέπει να επαναληφθούν μετά από 8 ώρες. Και μόνο εφόσον πληρούνται όλα τα κριτήρια αυτά, πλέον έχουμε τη διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου. Καταλάβατε, δεν υπάρχουν περιθώρια λάθους ή οτιδήποτε. Είναι πολύ πολύ αυστηρά πρωτόκολλα που πρέπει να ακολουθηθούν με βάση την παραμικρή λεπτομέρεια. Είναι πολύ σημαντικό να το τονίσω αυτό. Και εφόσον ο ασθενής εγκεφαλικά νεκρός, είναι πλέον και σωματικά νεκρός. Αυτό το οποίο ίσως δεν γνωρίζω την επίσημη θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά αυτό το οποίο ίσως έχει ένσταση είναι το ότι μεσολαβούν κάποιες ώρες μεταξύ του εγκεφαλικού θανάτου και του σωματικού θανάτου. Δεν ξέρω αν εννοείται αυτό, αλλά είναι σημαντικό το ότι να πω και το εξής, ίσως να το καταλάβει καλύτερα ο κόσμος. Εάν κάποιος βρίσκεται στην εξοχή και πάθει ένα βαρύ έφραγμα και κάνει μια καρδιακή ανακοπή, δηλαδή που σημαίνει ότι σταματήσει η καρδιά του, αυτός ο άνθρωπος πρόκειται να πεθάνει εντός λίγων λεπτών, έτσι. Εάν βρίσκεται στο νοσοκομείο όμως και έχουμε διακοπή της καρδιακής λειτουργίας, έχουμε τον τρόπο μέσω της καρδιοπνευστικής αναζωογόνησης, φάρμακα που μπορούν να δοθούν όπως αδρεναλίνη και τα λοιπά, να ξαναξεκινήσει η καρδιά. Αυτό στην περίπτωση του εγκεφαλικού θανάτου, με τα μέσα τα οποία διαθέτει η τεχνολογία και η ιατρική επιστήμη σήμερα, είναι αδύνατον. Επομένως, εάν νεκρωθεί το εγκεφαλικό στέλεχος, αυτό σημαίνει ότι έχει νεκρωθεί μη ανεπιστρεπτά. Και πλέον αυτό οδηγεί σε νέκρωση του όλου του εγκεφάλου και σε θάνατο του σώματος. Έχουμε περιστατικά τα οποία θεωρούνται εγκεφαλικά νεκροί και ανένυψα? Όχι, δεν υπάρχει κανένα περιστατικό τέτοιο, και θα πρέπει να γίνει λίγο έτσι η διάκριση μεταξύ του εγκεφαλικού θανάτου και της φυτικής κατάστασης. Στη φυτική κατάσταση, από βαριές ας πούμε κρανιογκεφαλικές βλάβες, υπάρχουν ασθενείς που έχουν υποστεί μεγάλη βλάβη, π.χ. οφλοιός του εγκεφάλου, και έχουν απολέσει την ικανότητα της σκέψης, της μνήμης, της ομιλίας, έτσι, όλες τις σύνθετες έτσι, νοητικές λειτουργίες, αλλά διατηρούν τις λειτουργίες του στελέχους. Το στέλεχος είναι ο αρχαίγονος εγκέφαλος, εκεί που είναι οι ζωτικές λειτουργίες που κρατούν το ανθρώπινο σώμα στη ζωή. Και βλέπουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε φυτική κατάσταση
μπορούν και να πνέουν μόνοι τους, έχουν δική τους καρδιακή λειτουργία, αλλά δεν μπορούν να κάνουν οτιδήποτε άλλο. Επομένως, είναι ξεχωριστό ο εγκεφαλικός θάνατος και ξεχωριστό η φυτική κατάσταση. Αυτοί οι άνθρωποι με φυτική κατάσταση βγαίνουν από τις εντατικές, πηγαίνουν σε ειδικές μονάδες όπου γίνεται υποστήριξη και συνεχίζουν τη ζωή τους έστω σε αυτή την κατάσταση. Σε περιπτώσεις φυτικών καταστάσεων, η βιβλιογραφία αναφέρει σπάνια, υπάρχουν σπάνιες αναφορές, ότι κάποιοι βελτιώθηκαν έτσι μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά δεν υπάρχει ουδέμια αναφορά για τον εγκεφαλικό θάνατο. Ο εγκεφαλικό θάνατο σημαίνει ουσιαστικά θάνατος αυτό. Μάλιστα. Κατανοούν οι συγγενείς τι σημαίνει εγκεφαλικό θάνατος, με συγχωρείτε, όταν τους ενημερώνετε και ότι ο ασθενής είναι σε αυτή την κατάσταση? Οι περισσότεροι ναι. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι στη διαχείριση του πένθους η πρώτη αντίδραση είναι η άρνηση. Και δεν είναι και εύκολο όταν ένας άνθρωπος δικός μας νοσηλεύεται σε μάδα εντατικής θεραπείας και έρχεται ο γιατρός και μας ανακοινώνει ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός. Είναι κάτι το οποίο είναι αρκετά δύσκολο να το διαχειριστούμε. Αλλά πιστεύω ότι χρειάζεται εκ μέρους των γιατρών έτσι, να είναι απλοί και να προσπαθήσουν να εξηγήσουν επακριβώς τι είναι εγκεφαλικός θάνατος και τι σημαίνει. Αν εμείς κάνουμε σωστά τη δουλειά αυτή, οι συγγενείς κατανοούν την κατάσταση. Κύριε Τσούλη, πόσο δύσκολο είναι σε ένα γιατρό της εντατικής να ζητήσει τα όργανα από τους συγγενείς ενός εγκεφαλικού νεκρού και είναι πρόθυμοι γενικά να δωρήσουν όργανα? Γενικότερα υπάρχει μια προθυμία γενικότερα για δωρεά οργάνων. Επομένως, οι συγγενείς πολλές φορές, οι οποίοι είναι σοκαρισμένοι από το θάνατο του άνθρωπού τους, είναι σοκαρισμένοι από αυτό. Αν γίνει μια καλή εκ μέρους των γιατρών μια καλή ενημέρωση γύρω από αυτό, πολλοί από αυτοί είναι πρόθυμοι, κάποιοι άλλοι δεν θέλουν, ξέρετε, και από το χαρακτήρα και τα λοιπά. Αλλά υπάρχει συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο είναι καθορισμένο και υπάρχει και στο Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, και αν κάποιος θέλει, ας πούμε, λεπτομέρειες, μπορεί να μπει μέσα και να δει. Υπάρχει συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο που ακολουθείται πιστά σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά ξέρετε πολλές φορές και από το χαρακτήρα, το συγγνώμη, από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, τη συναισθηματική. Η δωρεά οργάνων είναι μια τεράστια συζήτηση, ίσως χρειαζόταν μια ολόκληρη εκπομπή. Η Ελλάδα βέβαια δεν κάνει πολλές μεταμοσχεύσεις, είναι αρκετά πίσω σε σχέση με τις χώρες της Ευρώπης. Αν θυμάμαι καλά, δεν είμαι σίγουρος για το νούμερο, νομίζω ότι γίνονται περίπου 100 το χρόνο, είναι μικρός ο αριθμός. Μάλιστα. Αντιμετωπίζετε δύσκολες στιγμές, όπως να κλείσετε τον αναπνευστήρα ενός ασθενούς που η κατάσταση του είναι μη αναστρέψιμη? Ο αναπνευστήρας δεν κλείνει ποτέ, εκτός αν πεθάνει ο ασθενής. Ο αναπνευστήρας είναι ο μηχανισμός που κρατά τον ασθενή στη ζωή. Μιλάω στην περίπτωση που έχει διαγνωστεί εγκεφαλικός θάνατος και έχετε αποφασίσει ότι θα αποσυνδέσετε τον ασθενή. Ναι, προσέξτε. Όταν λέμε αποσυνδέουμε τον ασθενή, αποσυνδέουμε τον ασθενή που έχει πεθάνει. Είναι πολύ λεπτό και με βάση το νομικό πλαίσιο που υπάρχει. Εγκεφαλικός θάνατος σημαίνει σωματικός θάνατος. Δηλαδή, αν δείτε το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει, ένας ασθενής ο οποίος πεθάνει εγκεφαλικά, την χρονική στιγμή που θα γίνουν τα τεστ και θα βρεθεί ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός, αυτή είναι και η ώρα θανάτου του. Καταλάβατε, είναι πολύ λεπτό. Δεν τρεβάς ποτέ αναπνευστήρα σε κανένα ασθενή. Σε κάποιο ασθενή ο οποίος έχει πεθάνει, είναι μάταια οποιαδήποτε υποστήριξη. Δηλαδή, να υποστηρίζεις με αναπνευστήρα ένα άνθρωπο που είναι νεκρός, δεν το καταλαβαίνω. Καταλάβατε.
Επίσης έχω ένα άλλο παράδειγμα που μου περιέγραφε πάλι ένας νοσηλευτής που δουλεύει σε εντατική μια κατάσταση ενός παιδιού μετά από μια σοβαρή καρδιοχειρουργική επέμβαση, ότι ήταν σοβαρά τα κυκλοφοριακά του προβλήματα και άρχισε η σύψη επί της κλίνης του. Τότε αναγκάστηκαν να το μοσυλνώσουν γι' αυτό. Δεν έχω υπόψη μου κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να αποδιασωληνωθεί κανείς ο οποίος είναι εν ζωή και υπάρχουν ζωτικές λειτουργίες. Αυτή είναι η απάντηση. Κάθε ασθενής ο οποίος βρίσκεται εν ζωή, γίνεται κάθε προσπάθεια να διατηρηθεί εν ζωή με όλα τα τεχνητά μέσα τα οποία διαθέτει η επιστήμη σήμερα. Αυτό είναι ο αναπνευστήρας, είναι τα αγκιοσυσπαστικά, είναι τα ισχυρά αντιβιωτικά, είναι παρεντερική διατροφή, είναι καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση σε περίπτωση ανακοπής. Όλα αυτά είναι στην υπηρεσία του ασθενή. Αυτά μου ακούγεται κάπως παράξενο. Έχετε εικόνα ποια όργανα έχουν μεγαλύτερη ζήτηση για μεταμόσχευση? Δεν έχω εικόνα ποια είναι μεγαλύτερη ανάγκη σε λήψη οργάνων. Αλλά αυτό το οποίο μπορώ να σας πω ότι από τις μεταμοσχεύσεις γίνονται μεταμοσχεύσεις νεφρών σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, οι οποίοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, γίνονται μεταμοσχεύσεις πνευμόνων σε ασθενείς με καταστραμμένα τα πνευμόνια τους. Υπάρχουν πολλές ασθένειες που μπορούν να οδηγήσουν σε καταστροφή, ας πούμε, του αναπνευστικού συστήματος, των πνευμόνων που είναι η βάση του αναπνευστικού συστήματος, όπως κυστική ίνωση, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια κτλ. Το ύπαρ σε περιπτώσεις υπατικής ανεπάρκειας, μεταμοσχεύσεις καρδιάς επίσης, κερατοειδή, σε βλάβες, ας πούμε, των οφθαλμών, του κερατοειδή χιτώνα των οφθαλμών. Αλλά δεν γνωρίζω στατιστικά ως προς αυτό. Δεν πειράζει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ξέρω ότι εργαστήκατε κάποιο χρονικό διάστημα στη Σουηδία. Υπάρχει κάποια σύγκριση? Ναι, εργάστηκα στη Σουηδία πριν τη λήψη της ειδικότητας, ένα κομμάτι, ας πούμε, το κομμάτι της παθολογίας που χρειαζόμουν για την ειδικότητα. Ναι. Υπάρχει κάποια, διαπιστώσατε κάποια διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Σουηδίας? Υπάρχει διαφορά στο ότι η Σουηδία είναι ένα πιο πλούσιο κράτος, με αποτέλεσμα να έχει την ευχέρεια να η πόρη που παρέχει για το σύστημα υγείας να είναι μεγαλύτερη, με αποτέλεσμα ο μηχανολογικός και ο τεχνολογικός του εξοπλισμός να είναι πολύ καλύτερος. Επίσης, να έχει πολύ περισσότερο προσωπικό, νοσηλευτικό, φυσιοθεραπευτές, να έχει καλύτερες εγκαταστάσεις, καλύτερα νοσοκομεία, καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή, περισσότερους γιατρούς. Δυστυχώς η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας είναι τέτοια που δεν μπορεί να συγκριθεί αυτή τη στιγμή τουλάχιστον με τη Σουηδία. Επομένως υπάρχουν πολλές διαφορές υλικοτεχνικές. Δηλαδή εκεί πέρα πολύ πιο εύκολα θα γινόταν μια εξέταση, μια μαγνητική τομογραφία. Πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο εύκολα. Μια αξονική από ό,τι στην Ελλάδα. Θα μου επιτρέψετε όμως να πω ότι το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Σουηδίας δεν είναι καλύτερο από το αντίστοιχο της Ελλάδας. Και πολλές φορές το προσωπικό αυτό με βάση και το φιλότιμο έχει καταφέρει και έχει διατηρήσει το σύστημα υγείας ζωντανό μέχρι σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και δεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Να είστε καλά, η χαρά ήταν δική μου και η χαρά είναι δική μου γιατί οι εγκαταστάσεις του σταθμού σας είναι δίπλα στο μέρος που μεγάλωσα. Η παιδική μου γειτονιά ήταν εδώ, επομένως και συγκινησιακά συστηματικά. Άρα ελπίζω ότι θα σας ξανάχουμε, γιατί έχω ακόμα και άλλες ερωτήσεις που θα μπορούσαμε να κάνουμε, ή αυτό που είπα το θέμα της μεταμοσχεύσης να μπορούμε να κάνουμε μια εκπομπή. Άρα για το νέο έτος δίνουμε ένα ραντεβού. Με τα χαράς, αν και πιστεύω ότι καλύτερα είναι να μιλήσει κάποιος ειδικός επί των μεταμοσχεύσεων, αλλά δεν έχω τις γνώσεις ως προς αυτές. Τις γνώσεις που χρειάζεται κάποιος εξειδικευόμενος εντατικολογίας μόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Να ευχηθώ καλή χρονιά. Εμείς θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 3 του μήνα. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί εκπομπή Μιλώντας για Τέχνη με την Γεωργιάνα Μπάρμπα και τη Σουζάνα Μπενίση. Καλό βράδυ από εμάς.